Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση ένα Office δωρεάν, όχι το Microsoft Office αλλά το LibreOffice. Είναι μια σουίτα που μας το δίνουν δωρεάν, έχει τα πάντα, δεν υστερεί σε σχέση με τη Microsoft Office. Εντάξει, δεν είναι Microsoft Office όμως, έτσι. Αλλά για μας τους κοινούς χρήστες, ας πούμε, και για κάτι παραπάνω, κάνουμε άψογα τη δουλειά μας σε ό,τι θέλουμε, χωρίς να χρειάζεται να το πληρώσουμε. Λοιπόν, ας κάνουμε την εγκατάσταση βήμα-βήμα για να δείτε πώς γίνεται η εγκατάσταση. Ανοίγουμε έναν περιεγητή. Τέλεια. Και γράφουμε εδώ πάνω https ανώ κάτω τελεία l.libreoffice.org / download και πατάμε enter. Μόλις γράψουμε αυτήν ακριβώς τη διεύθυνση εδώ που μόλις σας είπα, l.libreoffice.org /download, μας οδηγεί κατευθείαν στη σελίδα της LibreOffice, στο σημείο που μπορούμε να κάνουμε εμείς εγκατάσταση. Η έκδοση της LibreOffice είναι στα ελληνικά, οπότε δεν χρειάζεται να κατεβάσουμε κάποια άλλη γλώσσα, έτσι. Οπότε εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε εδώ που λέει βασική εγκατάσταση 211 MB. Πατάμε. Και ξεκινάνε να κατεβαίνουν τα 211 MB. Θα τα πούμε σε λιγάκι, όπου θα έχει γίνει το download. Πολύ ωραία. Η εγκατάσταση μόλις ολοκληρώθηκε, οπότε το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε διπλό κλικ πάνω εδώ. Και ξεκινάει η εγκατάσταση. Πατάμε επόμενο, πατάμε εδώ που λέει τυπική και εγκατάσταση. Συνεχίζουμε να πατήσουμε ναι. Συνεχίζει η εγκατάσταση, θα τα πούμε σε λιγάκι που θα τελειώσει. Τέλεια. Μόλις τελειώνει η εγκατάσταση, πατάμε τέλος. Και η εγκατάσταση μόλις έχει ολοκληρωθεί. Μπορούμε, αν θέλουμε, να πατήσουμε από την συντόμευση ή να πάμε στο σημείο που έχει εγκατασταθεί και να διαλέξουμε τι από όλα αυτά θέλουμε να τρέξουμε. Εγώ πάτησα όλη τη σουίτα να τη δείτε πως είναι. Έτσι, πολύ καλά. Μπορούμε να διαλέξουμε φύλλο Word, φύλλο Excel, έτσι, κτλ, κτλ. Είναι δωρεάν, είναι άψογο. Θα κάνετε 100% τη δουλειά σας, χωρίς να βάζετε σπασμένα λειτουργικά και σπασμένα προγράμματα μέσα στον υπολογιστή σας και να διακινδυνεύετε να κολλήσετε κάποιον ιό ή να μπει κάποιος και να αρχίσει να κλέβει κωδικούς κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάποια απορία, θα σας βοηθήσω. Να είστε καλά. Γεια σας.